Γεια χαρά σε όλους, Κώστας Βλαχάκης εδώ με ένα ιδιαίτερο καλοκαιρινό unboxing και hands-on βίντεο. Σήμερα έχω στα χέρια μου το gimbal 2 αξώνων για κινητά τηλέφωνα Smooth X της Zhiyun. Το προμηθεύτηκα από το ηλεκτρονικό κατάστημα και έχει και φυσική έδρα albapv.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε ένα σωρό συσκευές, τρίποδα, μονόποδα, κεφαλές, τσάντες, θήκες, φωτισμό, φίλτρα, αξεσουάρ για μηχανές. Αν τραβάτε φωτογραφίες ή βίντεο, είναι ένας πολύ καλός προορισμός για να βρείτε ό,τι χρειάζεστε από αξεσουάρ για την κάμερα και την φωτογραφική σας μηχανή. Το unboxing είναι απλά πράγματα, υπάρχει μέσα το gimbal φυσικά, αλλά και το καλώδιο φόρτισης, καλώδιο USB Type-C, αλλά και κάποιες οδηγίες χρήσης, πολύ γρήγορες με το πώς το ξεκλειδώνεις, θα σας δείξω, το φορτίζεις, αλλά και να κατεβάσετε την εφαρμογή για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε. Είναι εντελώς compact, έτσι δεν το συζητάω, δηλαδή ακόμα και τώρα στο καλοκαίρι που δεν θέλεις να κουβαλάς, δεν φοράς μπουφάν για να έχεις μέσα πράγματα πολλά, μπορείς να το έχεις στα χέρια σου νομίζω. Έτσι ξεκλειδώνει, του κάνεις ένα κλικ εδώ, γυρίζεις αυτόν τον άξονα εδώ πέρα, το ξανακλίνεις και αυτό εδώ πέρα είναι το γκιμπαλάκι μας. Εδώ πέρα μπαίνει το κινητό, ακόμα και αυτό το σχετικά παχουλό κινητό με τις χοντρές έτσι φουσκωτές λεπτομέρειες εδώ πίσω κουμπώνει κανονικά, θα το αφήσω εδώ πέρα και βάζεις εδώ πέρα το κινητό σου. Υποδοχή για φόρτιση USB Type-C και από εδώ το power button μαζί και με 4 LED τα οποία δείχνουν το πόση διάρκεια, πόσο φορτισμένη είναι η μπαταρία. Γενικά να υπολογίζετε ότι οι 3 ώρες τις βγάζετε εύκολα με μια χρήση, δεν χρειάζεται να το έχετε και συνέχεια ανοιχτό. 3-4 ώρες θα έλεγα ότι βαριά με έβγαλε, πάντως δεν αγχώνεστε μέσα μία μέρα δηλαδή για να το χρησιμοποιήσετε σταδιακά. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει το για το zoom, zoom in, zoom out. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει ένα joystick 4 σημείων. Ξεκινάω να χρησιμοποιώ το γκιμπαλάκι μου. Αυτή την κίνηση θα πρέπει να την κάνετε εσείς αν θέλετε, έτσι, αλλά από εκεί και πέρα, με το κουμπί, μετακινείται κανονικά. Σας λέω, είναι γκατζετιά. Δεν μπορούσατε να φανταστείτε ότι πριν κάποιο χρονικό διάστημα ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα gimbal, ένα selfie stick ουσιαστικά, το οποίο να κάνει και αυτές τις μηχανικές λειτουργίες. Με διπλό πάτημα εδώ του κουμπιού μπορούμε να πάμε από landscape σε portrait. Πολύ ωραίο και αυτό και όπως σας είπα με το κουμπί εδώ πέρα ή να ξεκινήσουμε να γράφουμε βίντεο και να σταματάμε ή με διπλό κλικ να πηγαίνουμε από λειτουργία φωτογραφικής μηχανής ή πάλι βίντεο. Έχει κάποιες λειτουργίες μέσα το κινητό, το application που έρχεται μαζί με το γκιμπαλάκι. Και αυτό, μπορείτε να πατήσετε, να τραβήξετε time-lapse ή hyperlapse. Αυτό θα το κάνετε αν το χρησιμοποιήσετε με κάποιο έξτρα τριποδάκι. Υπάρχει εδώ πέρα υποδοχή για το τρίποδο, οπότε πηγαίνοντας και αγοράζοντας έτσι ένα μικρό, εγώ το έχω από άλλο μοντέλο της Zhiyun, μπορείς να το βιδώσεις εδώ, ένα οποιοδήποτε, έτσι, τα φωτογραφικά, ένα τέτοιο θα το βρείτε, δηλαδή είναι κλασικό το συνήθως το σπήρωμα, σε τέτοιες διαστάσεις εννοώ, σε μικρά. Και αυτό άμα το πάρετε, θα το βάλετε έτσι, σούπερ, και μπορείτε να τραβήξετε, να το έχετε κάπου σταθερά και να τραβήξετε hyperlapse ή timelapse ή κάποιο άλλο κλασικό βίντεο. Ενδιαφέρον έχει επίσης η εφαρμογή που μπορεί να σε καταλάβει και πανόραμα, έτσι, που μπορεί να καταλάβει, να του πεις που, να σε αναγνωρίσει, οπότε να πας να το στήσεις κάπου έτσι, να βρεθείς απέναντι και π.χ. να κάνεις ένα χορευτικό ή να θες να μετακινηθείς κάπου, να δείξεις κάτι, να τραβήξεις ένα τέτοιο πλάνο και αναγνωρίζει face recognition
και καταλαβαίνει και σε ακολουθεί. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και επίσης έχει αυτή την επιλογή smart, που, μπορείτε, που έχει κάποιες προκαθορισμένες κινήσεις που κάνει η κάμερα, βάζει και τη μουσική και μπορείτε να φτιάξετε δικά σας ιδιαίτερα βίντεο. Δηλαδή να ξεκινήσετε π.χ. με αυτό εδώ πέρα και σας λέει πώς είναι η διάρκεια και ποιο είναι το pattern που θα κάνει τις κινήσεις και π.χ. πατάς start, 3, 2, 1, κάνει αυτή την κίνηση, ξαναεπανέρχεται, pass next, π.χ. εδώ, κάνει μία άλλη κίνηση, προχωράς μέχρι να φτάσεις στο τέλος, έτσι, και στο σύνολο μετά σου έχει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι για να τα κάνεις ολοκληρωμένο, το οποίο μπορείς να, να στείλεις και να ανεβάσεις, να στείλεις σε φίλους σου ή να το ανεβάσεις και να το μοιραστείς με κόσμο. Ρίξτε μια ματιά εδώ για παράδειγμα. Εντάξει, τώρα δεν τράβηξα τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά έχει το χαβαλέ του. Πατάω ένα save γιατί μου άρεσε. Και αυτά. Κάνει πάρα πολύ ωραίες κινήσεις. Πολύ ωραίες κινήσεις, δηλαδή μπορείτε με το συγκεκριμένο να τραβάτε φωτογραφίες πολύ ιδιαίτερες, π.χ. υπογωνία και όπως αλλιώς θέλετε, αλλά και βιντεάκια. Και νομίζω ότι είναι μία συσκευή πραγματικά ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι, σε μία καλή τιμή, εκεί στα 70 ευρώ, δεν το λες ακριβό, το οποίο μπορεί να αναβαθμίσει τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας, είτε τώρα στις διακοπές, είτε οποτεδήποτε πάτε μία εκδρομή ή θέλετε να τραβήξετε κάποιο βίντεο με κάποιους φίλους σας, ένα ιδιαίτερο βιντεάκι το οποίο δεν θα πιστεύουν, ας πούμε, οι φίλοι σας ότι το έχετε τραβήξει μόνοι σας απλά με το κινητό σας. Αυτό είναι, παιδιά, το Smooth X της Zhiyun από το ηλεκτρονικό κατάστημα albapv.gr, μία ιδιαίτερη καλοκαιρινή συσκευή. Μου αρέσει, θα το πάρω μαζί μου στις διακοπές. Εύχομαι να περάσετε καλά όπου και αν πάτε. Καλό καλοκαίρι σε όλους, Κώστας Βλαχάκης και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Bye bye!